Το αεροδρομίο των Μεγάρων πήρε σάρκα και οστά η διοίκηση ειδικού πολέμου. Ο Γιώργος Σιδέρης στο ρεπορτάζ. Τμήμα ανιχνευτών ειδικών επιχειρήσεων προσεγγίζει τη βραχονισίδα με αλεξίπτωτο ελεύθερης πτώσης. Την ίδια στιγμή ελικόπτερο NH90 καλυπτόμενο από Απάτσι μεταφέρει στελέχη ειδικών επιχειρήσεων και κάνει ευνηδιαστική προσέγγιση στο αεροδρόμιο που έχει καταληφθεί και εκείνο. Οι καταδρομείς κατεβαίνουν με σκηνή και αναπτύσσονται στο έδαφος. Η ενεργοποίηση της δύναμης Δέλτα υπό την διοίκηση ειδικού πολέμου και η ταυτόχρονη επιθετική ενέργεια με όλες τις άμεσα διαθέσιμες δυνάμεις προς μια βραχονισίδα και ένα αεροδρόμιο που έχουν καταληφθεί μαρτυρούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα της ελίτ των ειδικών δυνάμεων. Έδειξαν την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων. Σε αυτό θα ήθελα να προσθέσω δύο στοιχεία. Η αγάπη για την πατρίδα και το υψηλό ηθικό κάνουν το αποτέλεσμα να είναι αδιαφιλονίκητο. Δεν διεκδικούμε τίποτα από κανέναν, αλλά δεν προτιθέμεθα να παραχωρήσουμε τίποτα από κανέναν, σε κανέναν. Στην άσκηση έλαβαν μέρος και τα νεαποκτηθέντα σκάφη ειδικών ναυτικών επιχειρήσεων που πρόσφατα παραχωρήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και ήδη περιπολούν στο Αιγαίο. But I was also very proud to see some of the systems that the United States has provided. Including the new Mark V Special Forces. Κύριο χαρακτηριστικό της άσκησης, που είναι και δόγμα της διοίκησης ειδικού πολέμου, ήταν η εκτεταμένη χρήση ελικοπτέρων, τόσο για την προσέγγιση στο στόχο, όσο και για την ασφαλή απομάκρυση των στελεχών ειδικών επιχειρήσεων, με τα Σινούκ να βρίσκονται μέσα στο νερό. Κρεμασμένοι από σκηνή, απομακρύνονται με τη βοήθεια ελικοπτέρου Σινούκ οι αμφίβοι καταδρομής, οι οποίοι είχαν επιχειρήσει στη βραχονισίδα για την ανακατάληψή της. Η διοίκηση ειδικού πολέμου, σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΓΕΔΑ, θα έχει αποκλειστικά δικά της ένα αέρια μέσα για την μεταφορά δυνάμεων, όπως ελικόπτερα NH90 και Σινούκ. Απελευθέρωση των Σερών.